κύριο των υπεριαλιστών. Είμαστε σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε ακόμα μια φορά την αντίθεσή μας στη μετατροπή της περιοχής μας σε νατοϊκό ορμητήριο και σε στόχο των αντιπάλων του. Είμαστε εδώ ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας σε ένα πόλεμο άδικο, υπεραλιστικό, που γίνεται για να ξαναμοιραστούν οι σφαίρες επιρροής, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πλούσιο έδαφος της Ουκρανίας ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Ρωσία. Με αποτέλεσμα ο λαός της Ουκρανίας να γίνεται κρέας στα κανόνια τους. Για 300% κέρδος δεν υπάρχει έγκλημα που μπορεί να μην κάνουν οι καπιταλιστές, έλεγε ο Μάρξ πριν πολλά χρόνια και ισχύει στο ακέραιο και σήμερα. Για τα κέρδη των λίγων, των εφοπλιστών, των κατασκευαστικών ομήλων που περιμένουν μερίδιο από τη Λία, γι' αυτό μπλέκουν και την περιοχή μας. Με τη σημερινή μας ευνηδιαστική κινητοποίηση δείχνουμε στο λαό ότι δεν υπάρχει εμπόδιο που όταν ο λαός θέλει δεν μπορεί να μην το ξεπεράσει. Όταν ο λαός θέλει, μπορεί. Σήμερα εδώ καθυστερούμε τη μεταφορά και άλλου πολεμικού υλικού με το οποίο συντηρείται η φωτιά του πολέμου που δυναμώνει και απειλεί να τη λήξει όλη την περιοχή μας, όλο τον κόσμο. Καταδικάζουμε τη στάση της κυβέρνησης και όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων που εμπλέκουν την περιοχή μας στο μακελιό και τη μετατρέπουν σε στόχο των αντιπάλων τους. Απαντάμε και σε όσους λένε στο λαό μας: δεν βλέπετε που η τουρκική κυβέρνηση ενοχλείται για τη δημιουργία της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη? Και εμείς τους λέμε: όλοι εσείς του ευρωνατοϊκού τόξου δεν ακούτε όλους εκείνους τους Αμερικάνους αξιωματούχους που διαβεβαιώνουν συνέχεια την τουρκική κυβέρνηση ότι η βάση της Αλεξανδρούπολης δεν αφορά την Τουρκία? Αυτές οι διαβεβαιώσεις των Αμερικανών την εμποδίζουν ή την ενισχύουν την τουρκική επιθετικότητα? Υπάρχει και ιστορικό παράδειγμα. Πόσο εμπόδισε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 όταν λειτουργούσε η αγκλονατοϊκή βάση που υπάρχει μέχρι σήμερα στο νησί? Ο λαός σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε την όξυση των ανταγωνισμών και την προετοιμασία για ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική εμπλοκή. Οι 300.000 στρατιώτες που αποφάσισαν να έρθουν στην Ευρώπη δεν θα φέρουν την ειρήνη. Ίσα-ίσα ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. Η σημερινή κινητοποίηση του ΚΚΕ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης εκφράζει τα αντιπεριαλιστικά αισθήματα του λαού της Θράκης, του λαού όλης της Ελλάδας, απέναντι στους δολοφόνους του ΝΑΤΟ και στα καράβια τους που βαλάνε τα φορτία του θανάτου προκειμένου να ρίξουν κι άλλο λάδι στον πόλεμο που όλο και περισσότερο μένεται στο έδαφος της Ουκρανίας. Να απεμπλακεί τώρα η χώρα μας στον βρώμικο υπεριαλιστικό πόλεμο, κανένας Έλληνας φαντάρος στο εξωτερικό, τίποτα, κανένα πολεμικό υλικό να μην φύγει. Το απαιτεί η ειρήνη, το απαιτεί η φιλία των λαών. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο αντιπεριαλιστικό μονοπάτι, έτσι ώστε οι λαοί να απαλλαγούν μια και έξω από τα δεινά του πολέμου και την καταπίεση της καπιταλιστικής βαρβαρότητας.